Εγώ θα καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, όπως επίσης θα καλημερίσω και την κυρία Κατερίνα Χαλκιαδάκη. Ο κύριος Βρύσαλης, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η κυρία Κατερίνα Χαλκιαδάκη, η οποία είναι ειδικευόμενη ψυχίατρος στην ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κυρία Χαλκιαδάκη, κύριε Βρύσαλη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, τρίτη είναι, αλλά καλή εβδομάδα αφού δεν είχαμε εκπομπή χθες, και καλή σαρακοστή. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω, κύριε Βρύσαλη, αρχικά, γιατί από το βήμα-βήμα χτίζουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέχρι να πάμε στα απογευματινά χειρουργία, δεν μας χωρίζουν εδώ και κάτι χιλιόμετρα, για να λέμε του στραβού το δίκιο. Από αυτές τις πρώτες δηλώσεις του Πρωθυπουργού που έγιναν μόλις πριν από λίγες ημέρες, για να φτάσουμε στο σήμερα και στο πρώτο δοκιμαστικό απογευματινό χειρουργείο. Κοιτάτε να δείτε, βήμα-βήμα ξυλώνεται ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και βεβαίως από το σταθμό σας θέλουμε να χαιρετήσουμε τα δεκάδες σωματεία και φορείς που σήμερα θα εκφράσουν τη στήριξή τους στην κινητοποίηση που κάνουμε, ακριβώς για να πούμε ότι είμαστε ενάντια στα ιδιωτικά χειρουργεία, στην αιμοποίηση του φακελάκι. Η κυβέρνηση είναι απομονωμένη. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει κάθε μέρα στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα αθηναϊκά, για να ακριβώς να διαφημίσει την παραμάτια των χειρουργείων, σαν να είναι βιβλία, όπως ήταν πριν ο ίδιος βιβλιοπόλης. Και βεβαίως όλη αυτή η προσπάθεια έχει πέσει στο κενό. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά, η κυρία Δουλγεράκη, στον κρητικό λαό και στον ελληνικό λαό. Να θυμίσω μόνο το τελευταίο, στον Άγιο Νικόλα, που δεν υπήρχε χειρούργος να χειρουργήσει το παιδί αυτό που πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία, που βεβαίως μπορεί και να μην ζούσε και να υπήρχε ο χειρούργος, αλλά το να μην υπάρχει χειρούργος να εφημερεύει στον νομό Λασιθίου προχτές, εχθές να μην υπάρχει πάλι ακτινολόγος, να μην υπάρχει αναισθησιολόγος, το να μην έχεις μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας και να μην λειτουργεί το απόγευμα το PET scan όπως αυτό αναδείχθηκε με τον καρκινοπαθή, να έχεις σοβαρά προβλήματα στο κέντρο υγείας Χάρακα, στο Βενιζέλιο και στο Ρέθυμνο, κάτι σημαίνει, κυρία Δουλγεράκη. Γι' αυτό και εμείς έχουμε πει ότι δεν είναι ούτε οι γιατροί ούτε οι νοσηλευτές κυνηγοί κεφαλιών. Οι ασθενείς είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι που έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές και πρέπει να χειρουργηθούν δωρεάν. Δεν θα νομιμοποιήσουμε, και αυτό κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, και ο κύριος Γεωργιάδης σαν κλέφτης μπαίνει κρυφά στα νοσοκομεία, τον κανιβαλισμό, και βεβαίως δεν νομιμοποιείται και δεν ηθικοποιείται το εμπόριο της υγείας. Και βεβαίως το δούνε και λαβίν. Κύριε, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Τι θέλετε να πείτε, δεν είμαστε κυνηγοί κεφαλιών? Δηλαδή ότι θα κυνηγάμε πελάτες για να τα παίρνουμε από τον κόσμο, όταν την ίδια ώρα αυτός ο κόσμος έχει πληρώσει 2 και 3 φορές. Και βεβαίως θέλω να χαιρετήσουμε πάρα πολλούς συναδέλφους, εκατοντάδες, χιλιάδες όλη την Ελλάδα, που δεν συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία, τους ειδικευόμενους γιατρούς που αρνούνται να υποκύψουν σε διάφορους εκβιασμούς που γίνονται, τους νοσηλευτές που αρνήθηκαν τους εκβιασμούς που τους γίνονταν να πάρουν μέρος στα απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία, λέγοντάς τους ότι αν δεν σας αρέσει θα βρούμε άλλους και θα σας αλλάξουμε τμήματα, και βεβαίως καλούμε όλους τους υγειονομικούς να υψώσουν το ανάστημά τους, να δείξουν ότι υπάρχει ένα νέο ήθος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μία ανωτελεία, αν έχετε την καλοσύνη. Να ακούσουμε λίγο και την κυρία Χαλκιαδάκη, Τρεμελής Επιτροπή Γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, η οποία λέει όχι στα απογευματινά χειρουργία. Να σας ακούσουμε, κυρία Χαλκιαδάκη. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Να είστε καλά. Και εμείς από την Τριμελή Επιτροπή των Γιατρών στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων για τη σημερινή κινητοποίηση στις πύλες του νοσοκομείου, και συμφωνούμε μαζί και με τον υπόλοιπο ερακλειώτικο λαό, από ό,τι φαίνεται, γιατί έχουν πάρθει ένα σωρό αποφάσεις για τη συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση. Συμφωνούμε ότι είναι ένα απαράδεκτο μέτρο αυτό των απογευματινών χειρουργείων. Είναι τραγικό τουλάχιστον, είναι ντροπή.
για τους ασθενείς το 2024 να πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο να μένουν σε μία λίστα αναμονής της ντροπής για να χειρουργηθούν μέχρι και 5 και 6 χρόνια ή να πρέπει να πληρώσουν ξανά από την τσέπη τους μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία τα έχουν πληρώσει και μία και δύο και τρεις φορές από τους φόρους, από τις κρατήσεις, από τις ασφαλιστικές εισφορές. Και προφανώς καλούμε τους συναδέλφους και τους γιατρούς και τους υπόλοιπους υγειονομικούς όμως, γιατί καταλαβαίνει κάποιος ότι για να γίνει ένα χειρουργείο δεν απαιτείται μόνο ο χειρουργός και ο αναισθησιολόγος όπως προβάλλει ο υπουργός. Καλούμε όλους τους συναδέλφους λοιπόν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε αυτό το φιάσκο, γιατί εμείς δεν θέλουμε να κοιτάμε τους ασθενείς μας στην τσέπη. Θέλουμε να μπορούμε να παρέχουμε δημόσια δωρεάν υγεία, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας δωρεάν σε όλους, ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα. Γιατί στην τελική, αν το θέλετε και έτσι, είναι και ένα αντεπιχείρημα σε αυτό που προσπαθεί να μας πείσει το Υπουργείο Υγείας, ότι θα μειωθούν οι λίστες αναμονής και για τους υπόλοιπους καημένους που δεν έχουν. Αν υπήρχε κόσμο στις λίστες αναμονής που μπορούσε να πληρώσει χειρουργείο ιδιωτικά, θα μπορούσε να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα περίμενε κυρία Χαλκιανάκη, να γίνει αυτή. Αυτό το κάλεσμά σας, το ότι καλούμε τους συναδέλφους γιατρούς να πούν όχι, απευθύνεται μόνο σε συναδέλφους σας μέσα στο δημόσιο χώρο της υγείας ή απευθύνεται και σε συναδέλφους σας γιατρούς οι οποίοι είναι στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ούτως ή άλλως, το έλεγε και ο κύριος Βρύσαλης, αν εγώ το κατάλαβα διαφορετικά ή με το διαψεύδει, μπορεί σαφέστατα να πάρει το λόγο, ότι εδώ θα βρεθούν 1.000 τρόποι ώστε να εξασφαλίσουν το προσωπικό το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσουν τα απογευματινά χειρουργία στα νοσοκομεία, και οποιοδήποτε τρόπος είναι να πάνε και να πάρουν άλλο προσωπικό από τον ιδιωτικό χώρο. Γι' αυτό ρώτησα σε ποιους απευθύνεστε. Έτσι είναι αυτό που λέτε. Γενικότερα σε τέτοια μέτρα, όταν βαθαίνει η ιδιωτικοποίηση της υγείας, όταν παίρνονται τέτοια μέτρα, υπάρχει και το καρότο και το μαστίγιο. Όταν δεν πιάσει το καρότο, που είναι το τυράκι, ότι θα πάρετε κάτι παραπάνω, δουλεύοντας βέβαια και στα ρεπό σας, στις άδειές σας, στον προσωπικό σας χρόνο, υπάρχει το μαστίγιο που ανέφερε και ο κύριος Βερισσαλής, ότι αν δεν πας εσύ θα σε αντικαταστήσω, θα φέρω κάποιον άλλο από ένα άλλο τμήμα, που λένε ας πούμε στην νοσηλευτική υπηρεσία, ή και αυτό που λέτε εσείς, ότι εντάξει, άμα δεν θέλεις εσύ να τα πάρεις τα λεφτά αυτά που κάθονται και περιμένουν και σε κοιτάνε, φέρω κάποιον άλλο από τον ιδιωτικό τομέα ή από οπουδήποτε. Εμείς γενικά καλούμε τους συναδέλφους να μην συμμετάσχουν σε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Αφενός είναι φοβερή υποτίμηση δικιά μας και του επαγγέλματός μας και του λειτουργήματός μας και τη σχέση που έχουμε με τους ασθενείς μας, να μας λένε ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε μια αύξηση στο μισθό μας, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αξιοπρεπή μισθό σήμερα, θα πρέπει πρώτον να δουλεύουμε παραπάνω και δεύτερον να τα ψάξουμε από τους ασθενείς και όχι από την κυβέρνηση, η οποία τάζει αυξήσεις οι οποίες είναι στο τέλος αστείες και εξανεμίζονται από τη φορολογία και την ακρίβεια. Αλλά και διεκδικούμε αξιοπρεπείς μισθούς, διεκδικούμε μόνιμο προσωπικό, γιατί είναι και αυτό ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα του μέτρου των απογευματινών χειρουργείων. Με τι προσωπικό θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό όταν δεν βγαίνουν οι βάρδιες για το πρωινό πρόγραμμα? Όταν υπάρχουν κλειστές αίθουσες χειρουργείου γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για το πρωινό πρόγραμμα, πού θα το βρουν αυτό το προσωπικό? Οπότε εμείς καλούμε τους συναδέλφους όλους να μην συμμετάσχουν, να μην λειτουργήσει αυτό το πράγμα, να μην γίνουν τα απογευματινά χειρουργεία. Εμείς δεν λέμε προφανώς όμως μείνετε στις λίστες αναμονής να κάνει ο κόσμος να χειρουργηθεί 5 και 6 χρόνια με κόστος για την υγεία του, για τη ζωή του, με πόνους, γιατί μιλάμε για καρκινοπαθείς, με άνθρωπους που έχουν κινητικά προβλήματα και που περιμένουν αυτό το χειρουργείο για να δούμε άσπρη μέρα. Εμείς λέμε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού εδώ και τώρα, να στελεχωθεί το νοσοκομείο πλήρως, να μπορέσουν να ανοίξουν οι κλειστές αίθουσες χειρουργείου, να μπορέσουν να ανοίξουν τα κλειστά κρεβάτια εντατικής, να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι κλινικές όπως πρέπει, για να αποσυμφορηθούν οι λίστες, για να μην χρειάζεται ο άλλος ούτε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, ούτε όμως να περιμένουμε στα βαθιά του γεράματα. Μα ούτως ή άλλως, κυρία Χαλκιαδάκη, δεν είναι ανίσο μόνο από τη δική σας την πλευρά. Δημιουργεί ασθενείς και πολλών ταχυτήτων και από τη δική μας την πλευρά. Και ακριβώς έτσι, όπως το λέτε και εσείς και ο κύριος Βρυσαλής, σκέφτομαι το εξής, ότι εγώ όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον ασφαλιστικό μου το φορέα και εγώ και ο εργοδότης μου πληρώνουμε για να έχουμε ένα
είναι αξιοπρεπές σύστημα υγείας για όλους εμάς που θα αρρωστήσουμε τώρα. Πώς την ευχή εγώ θα καλυφθώ και θα πάω να πληρώσω από τα 300 το χαμηλότερο, αν θέλετε το χειρουργείο, μέχρι τα 2,5 τέλος πάντων, όσο μπορεί να φτάνει και να πηγαίνει ένα χειρουργείο, όταν τα έχω χρυσοπληρώσει, γιατί να δημιουργώ τέτοιες συνθήκες στον εαυτό μου? Είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε, και αυτό είναι και η απάντηση στις σχέσεις του Υπουργείου που προβάλλει για να μπορέσει έτσι να πλασάρει το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων. Λέει ότι τα πρώτα χειρουργεία θα είναι δωρεάν, γιατί θα πληρωθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης από πού τα πήρε τα λεφτά και μας τα δίνει για να πληρώσουν τα χειρουργεία? Φαίνεται κάτι έχουμε στο κούτελό μας και κάτι γράφει πάνω που ξεκινάει από το αγιαλαδίσιο και τελειώνει σε σίγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, απάντηση στον Υπουργό, ότι και όχι μόνο, και στην κυβέρνηση, όπως δόθηκε όλες τις προηγούμενες μέρες που προσπάθησαν να τον κοινιάσουν αυτό το μέτρο σε όλα τα προηγούμενα νοσοκομεία. Μάλιστα. Άρα αυτό το βήμα-βήμα χτίζουμε το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λέτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά ότι δεν είναι έτσι, αλλά όπως λέει και ο κύριος Βρύσαλης, μάλλον βήμα-βήμα ξυλώνουμε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι και από πόρτες και παράθυρα βάζουμε τον ιδιωτικό τομέα μέσα. Όταν μιλάμε για δοκιμαστικό απογευματινό χειρουργείο, κύριε Βρύσαλη, παραμένουμε στην ίδια φράση δοκιμαστικό απογευματινό χειρουργείο, γιατί κάθε λέξη έχει την έννοιά της, την ετυμολογία της και όλα τα υπόλοιπα για σήμερα, ή το έχουμε εξελίξει και έχουμε πάει κάπου αλλού? Κοιτάξτε, δείτε, φαίνεται ότι ανησυχούν πάρα πολύ. Ανησυχούν ακριβώς γιατί στην προσπάθεια ακόμα και να μάθουμε τι χειρουργεία θα μπουν, ποιοι χειρουργοί θα τα βάλουν, με ποιο προσωπικό θα τα βάλουν, πού θα μπουν. Στα εύλογα αυτά ερωτήματα που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα, η διοίκηση δεν απαντάει τίποτα. Δεν απαντάει η κυρία Δουλγεράκη. Γιατί αφενός δεν έχει να δώσει καμία απάντηση ότι θα παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες σε ένα νοσοκομείο που αυτή τη στιγμή είναι κενές πάνω από 500 θέσεις μόνιμου προσωπικού, σε ένα νοσοκομείο που οι πληρότητες του, που δυστυχώς χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση γιατί τέτοιοι είναι, με τέτοια επιχειρήματα προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι τα νοσοκομεία πρέπει να λειτουργούν, είναι πάνω από 100%. Δηλαδή έχει γενικές χειρουργικές κλινικές, ψυχιατρικές κλινικές, έχουν πληρότητες πάρα πολύ μεγάλες. Με ποιο προσωπικό, όταν αυτή τη στιγμή με αποφάσεις αντιεπιστημονικές μειώνουν τη στελέχωση στις μονάδες εντατικής θεραπείας, με ποιο προσωπικό καθαριότητας που δεν έχουμε μέρα παραμέρα στη μονάδα εμφραγμάτων, παραδείγματος χάρη, προσωπικό καθαριότητας? Και ξέρετε τι απαντάνε? Ο κύριος Γεωργιάδης τον άκουγα και λέω σε ποιο κόσμο ζει αυτός ο άνθρωπος. Ότι υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει θέμα προσωπικού, να πως καλύπτονται, λέει, και γίνονται απογευματινά χειρουργία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε πως καλύπτονται? Με ανθρώπους που δουλεύουν 15 ώρες, 16 ώρες. Και δεν ξέρω, κύριε Δουγεράκη, αν θέλει κανένας ο ακροατής σας να χειρουργείται από ανθρώπους που δουλεύουν πάνω από 40 ώρες, οι γιατροί. Εγώ για να το κάνω προσωπικό σας λέω όχι, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες δεν σας εμπιστεύομαι. 15 και 20 ώρες εκεί στο πόδι, δηλαδή στο τέλος. Πόσο θα αντέξετε εσείς και ποια θα είναι η δική σας ετοιμότητα για μένα? Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ? Ότι είναι ατομική ευθύνη. Δηλαδή ατομική ευθύνη παίρνει. Να το ρισκάρω, εννοείται ατομική ευθύνη για μένα για να το ρισκάρω? Για να το ρισκάρει το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Για τους εργαζόμενους το είπε ο κύριος Α, Δημήτρης, ότι είναι ατομική ευθύνη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε. Μισό λεπτό. Βοηθήστε με μόνο στο εξής. Άρα λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι σήμερα πάμε στο διαδικαστικό σε απογευματινό χειρουργείο, αλλά δεν ξέρουμε ή εσείς δεν ξέρετε, γιατί σιγά να μην μπουν σε μένα, ναι. Εάν είναι ένα ή δύο, δεν ξέρουμε τι γιατρούς θα έχει, δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό το χειρουργείο, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η φύση του χειρουργείου, δεν υπάρχει κάποια απάντηση, δεν ξέρετε αν έχει, θα έρθει προσωπικό από τον ιδιωτικό χώρο για να το στελεχώσει, ή ακόμα χειρότερα, δεν ξέρετε αν δικοί σας συνάδελφοι έχουν, θέλετε να πει, επιλέξει. Αν και εγώ θυμάμαι αυτό που λέγατε, ότι καταλαβαίνετε την ανάγκη του κάθε συναδέλφου σας να θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στον οικογενειακό του προϋπολογισμό, γιατί οι μέρες είναι δύσκολες οικονομικά, αλλά δεν ξέρετε ούτε
από τη δική σας την πλευρά, από τις δικές σας τις λίστες των εργαζομένων, αν κάποιοι θα συμμετέχουν σε αυτό το χειρουργείο αυτό, μου λέτε? Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Φήμες που υπάρχουν είναι ότι θα μπουν κάποια χειρουργία της αγκιοχειρουργικής. Και βεβαίως, για σήμερα ξεκινώντας από σήμερα. Σήμερα. Και βεβαίως λέγεται ότι έχει βρεθεί κάποιο προσωπικό. Κοιτάτε να δείτε, δυστυχώς όμως το σχέδιο της κυβέρνησης υπάρχει και συνέχεια, γιατί είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να φέρουν πλέον και την ομάδα τους να χειρουργεί μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και να νοικιάζονται κρεβάτια χειρουργικά για να κάνουν τα χειρουργία τους. Έχουμε ήδη ψηφισμένο ένα νόμο που λέει ότι θα πληρώνουν και τις απεικονιστικές εξετάσεις οι ασθενείς, δηλαδή ακτινογραφίες αξονικούς πλέον από 1 έως 3 ευρώ. Και βεβαίως έχουμε τις πληροφορίες, δημοσιεύματα αθηναϊκά, ότι ετοιμάζεται να δοθεί πακέτο εργαστηριακών εξετάσεων στον ιδιωτικό τομέα, και όλα αυτά, κυρία Δουλγεράκη, για το καλό μας. Για το καλό μας, που δεν ξέρω τελικά ποιος θέλει το καλό μας. Θέλει το καλό μας δηλαδή αυτή η πολιτική που μας τα παίρνει 2 και 3 φορές, που θεωρεί ότι η υγεία είναι εμπόρευμα. Μα κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βρυσαλή, εσείς την προηγούμενη φορά λέγατε το εξής: από τη στιγμή που είναι το θέμα κόστος-όφελος, από το παρελθόν ξέραμε τι σημαίνει και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, τα έχουμε συζητήσει άπειρες φορές κάνοντας το ρεπορτάζ τα χρόνια που έχουν περάσει. Ούτε εσείς είστε χθεσινός, ούτε εγώ είμαι χθεσινή. Πάρα πολλές φορές έχουμε πει ότι αυτή η λογική του κόστους-όφελους θα μας έφερνε ούτως ή άλλως σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι δηλαδή αδιανόητο αυτή την ώρα να λες ότι θα μπει να γίνει ένα χειρουργείο, να λέτε εσείς ότι ξέρετε αν καλύπτανε το 40% των χειρουργείων, των χειρουργικών κρεβατιών, το οποίο είναι αυτή την ώρα σε αδράνεια ή έχει κλείσει, όπως αλλιώς το λέμε, εξαιτίας του ότι δεν προσλαμβάνεται προσωπικό, με αυτό το οποίο είπατε μπορεί, ανοίξαμε την πόρτα διάπλατα, να μπει μέσα ο ιδιώτης χειρουργός μαζί με την ομάδα του να χειρουργεί σε δημόσιο νοσοκομείο, τώρα καταλαβαίνετε ότι η λογική του κόστους ωφέλους ότι θα είναι διαφορετική. Από εδώ και κάτω θα πρέπει να δούμε ο εξοπλισμός και ο ξενοδοχειακός ο οποίος θα παρέχεται, εάν θα έχει ασθενείς πολλαπλών ταχυτήτων νοσηλείας, αν θα έχουμε σουίτες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία ή αν θα το δούμε διαφορετικά, ναι. Κοιτάξτε, δεν κρύβεται η χαρά των ασφαλιστικών εταιριών με την κυβέρνηση που την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκανε και ήδη ετοιμάζεται deal ενοικίασης πλέον κρεβατιών θαλάμων από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και ο καημός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης και του κυρίου Γεωργιάδη είναι πώς θα μπουν και ασφαλιστικές εταιρείες. Γι' αυτό πρέπει να σημάνει συναγερμός σήμερα, πρέπει να υπάρχει κόσμος στην πύλη του Παγνή, στις πύλες των νοσοκομείων, στο Αττικό που σήμερα γίνονται τα απογευματινά πάλι ιδιωτικά χειρουργεία, γιατί θα την πληρώσει πολύ ακριβά ο λαός. Εμείς, οι μαχόμενοι υγειονομικοί, κύριε Δουγκεράκη, επειδή έχουμε ορκιστεί στον Ιπποκράτη και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτε στον νόμο του κόστους όφελους, θα είμαστε μπροστά να περασπιστούμε το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, ο καθένας εκεί που ετάφθη. Εμείς με τους πολλούς και η κυβέρνηση με τους φίλους τους που υπηρετούν πολιτικά και οικονομικά. Διάβαζα, για να έρθω στην κυρία Χαλκιαδάκη, διάβαζα επίσης τις προηγούμενες ημέρες, κυρία Χαλκιαδάκη, και αυτά τα οποία λένε οι συνάδελφοί σας, η Τριμελής Επιτροπή από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και η Ένωση Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, και λένε τα απογευματινά χειρουργία αυτές τις μέρες είναι στο πρώτο πλάνο, αλλά πίσω από τα φώτα η υπερεργασία και η σωματική και η ψυχική εξάντληση οδήγησε τελικά 2 ακόμα επιμελήτριες αναισθησιολόγους του Βενιζελίου σε παραίτηση. Η αδιέξοδη πορεία που έχει πάρει το αναισθησιολογικό τμήμα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου το τελευταίο διάστημα, με τις αναποτελεσματικές λύσεις του Υπουργείου και των διοικήσεων, έφερε αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη που οδηγεί τον χειρουργικό τομέα και όχι μόνο σε κατάρρευση. Αντί τόσο καιρό να αναζητηθούν και να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που έχουν αναγκάσει δεκάδες γιατρού του νοσοκομείου, αλλά και εκατοντάδες σε όλη τη χώρα στην παραίτηση, συνεχώς αυξάνεται η πίεση στο ένα και λιγότερο εναπομείνων προσωπικό μέχρι εξαντλήσεώς του. Το αναισθησιολογικό τμήμα, ενώ περίμενε να ενισχυθεί με τις fast track προσλήψεις, θα μείνει σύντομα
με μία μόνιμη αναισθησιολόγο και δύο συνταξιούχους σε προσωρινή παράταση, αλλά ας ξαναγυρίσουμε στη Φιέστα για τα απογευματινά χειρουργεία, τριμελής επιτροπή του Βενιζέλιου και Ένωση Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Για να μην νομίζουμε ότι είναι μόνο ένα νοσοκομείο το οποίο αντιδρά, αλλά είναι το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Έτσι είναι. Όχι βέβαια. Και τις προηγούμενες μέρες είδαμε και πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και στα νοσοκομεία της Αθήνας που προσπάθησε να περάσει αυτό το μέτρο. Και μάλιστα ο Υπουργός πήγε νύχτα στο ΚΑΤ, πήγε την πίσω πόρτα στα άλλα νοσοκομεία, στο μεταξύ τον γιουχάρανε και έφυγε. Δηλαδή η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει μια εικόνα ότι αυτό είναι καθολικά αποδεκτό και ότι οι ασθενείς τις φυλάνε τα πόδια που τους έλυσε το πρόβλημα, όταν στην πραγματικότητα κανένας δεν το, προφανώς δεν νομίζει ότι το τρώει αυτό το παραμύθι, γιατί οι ασθενείς που περιμένουν στις λίστες αναμονής είναι οι ασθενείς που περιμένουν χειρουργικό δωρεάν, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για το χειρουργείο τους. Και προφανώς ο κόσμος πια καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί ο ίδιος, η ίδια πολιτική που προκάλεσε το πρόβλημα να το λύσει. Και αυτή η υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων και γενικότερα των δημόσιων δομών υγείας αφενός δεν ήρθε από τη μία μέρα στην άλλη, δεν ήρθε σε αυτή τη θητεία της κυβέρνησης, δεν ήρθε στην προηγούμενη, μεθοδεύεται όπως είπατε και εσείς πριν πάρα πολλά χρόνια και έχουν ευθύνει όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι τώρα, έχουν βάλει το λιθαράκι τους σε αυτή την προσπάθεια, σιγά υποβάθμιση, γιατί ξέρετε το κράτος και η κυβέρνηση δεν υπήρχε περίπτωση να ιδιωτικοποιήσει κάτι το οποίο λειτουργεί ρολόι, το αφήνει να υποβαθμιστεί, δεν κάνει προσλήψεις, καθυστερεί πάρα πολύ να βγάλει προκηρύξεις, όταν βγάλει προκηρύξεις είναι με το σταγονόμετρο, μετά κατηγορεί τους γιατρούς που δεν βάζουν τα χαρτιά τους να έρθουν στο δημόσιο σύστημα υγείας και λέει δεν βρίσκουμε, βγάζουμε προκηρύξεις και δεν βρίσκουμε, που είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Και μετά, όταν πια φτάσουν τα πράγματα στο αμήν, λέει εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, τώρα τι θα κάνουμε, θα το λύσουμε με συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, με περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας. Γιατί κύριε Χαλκιαδάκη, είπατε πριν από λίγο, ξέρετε, όλα αυτά τα οποία σημαίνουν σήμερα θα τα βρούμε μπροστά μας, μα δεν τα βρίσκουμε μπροστά μας, δεν υπάρχει μέλλοντας χρόνος, είναι ένας τόντος χρόνος, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Το λέω για τους συναδέλφους που τους προσπαθεί με πολύ πειθό, ναι, προσπαθεί πάρα πολύ η κυβέρνηση και η διοίκηση και τα λοιπά να τους πείσουν ότι αυτό το πράγμα το κάνει για αυτούς, το κάνει για να μπορέσουν να αυξήσουν το εισόδημά τους, ότι είναι ένας τρόπος, ορίστε, εσείς δεν ζητούσατε αυξήσεις. Αυτός είναι ο τρόπος να αυξήσουν οι μισθοί σας, δηλαδή όπως έκανε στο παρελθόν με τα ιδιωτικά ιατρία, που έδωσε τη δυνατότητα και θα εφαρμοστεί αυτό και το επόμενο διάστημα, έδωσε τη δυνατότητα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο έξω. Δηλαδή ουσιαστικά τους λέει ότι ορίστε, εγώ απελευθερώνω εντελώς, σας βγάζω όλα τα εμπόδια για να μπορέσετε να βγάλετε λεφτά δουλεύοντας παραπάνω. Δηλαδή πρακτικά αυτό είναι. Οπότε λέω ότι θα το βρούμε μπροστά μας και οι ίδιοι γιατροί, γιατί αφενός Δεν γίνεται ήδη εντατικοποιημένη δουλειά, όπως διαβάσατε και από την ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής των Γιατρών του Βενιζελίου. Όταν υπάρχει τόσο πολύ εντατικοποίηση, όταν ξεπερνάνε σταθερά σχεδόν όλες οι ειδικότητες, το πλαφόν των εφημεριών τους και όλες τις κατηγορίες γιατρών, όταν δεν δίνονται ρεπό που δικαιούνται οι ειδικευόμενοι λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, αρνούνται να χορηγήσουν άδειες λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι λύση τα προβλήματά μας να δουλεύουμε παραπάνω και να ψάχνουμε λεφτά από την τσέπη των ασθενών. Θα το βρούμε μπροστά μας. Και φυσικά αυτό θα γίνει, αυτό θα είναι και το τελευταίο που θα σας πω, και εμείς το λέμε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί αυτό το μέτρο να πάθει χωρίς να επηρεαστεί η πρώην λειτουργία του νοσοκομείου. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Είτε άμεσα, γιατί προφανώς όταν κάποιος πληρώσει θα έχει προτεραιότητα, ό,τι και να λέμε, αφού του τη δίνει αυτή τη δυνατότητα το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων, θα έχει προτεραιότητα σε όλα. Έτσι δεν είναι? Και για μας λοιπόν, αλλά και για σας εργασιακά, τα επόμενα βήματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είπε κύριε Βρύσαλη, κυρία Χαλκιαδάκη, πριν από λίγο και κάπου στην ροή του λόγου σας το είπατε κι εσείς, ότι ξέρετε η σημερινή κινητοποίηση τουλάχιστον αναμένεται να είναι μεγάλη. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε τι γίνεται σήμερα 12.30 ώρα?
Ναι, 12.30 ώρα έχουμε καλέσει σωματεία φορείς να παρευρεθούν στη συγκέντρωση που κάνουμε στην πύλη, που εκεί να εκφράσει και όλη η κοινωνία του Ηρακλείου μέσα από το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα την αντίθεσή της, και βεβαίως και να εκφράσουμε την ενότητα όλων των εργαζομένων στην κατεύθυνση ότι εμείς διεκδικούμε, θέλουμε ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, το ότι οι ασθενείς δεν είναι πελάτες και ότι οποιαδήποτε αύξηση των μισθών μας εμείς τη ζητάμε από το κράτος και όχι βέβαια από τους πολίτες. Και εκεί θα δείξουμε ότι πραγματικά η κυβέρνηση είναι απομονωμένη στην κοινωνία, ότι την πραγματική αντιπολίτευση γίνεται στους δρόμους, εκεί που αν θέλετε ο καθένας ξεκαθαρίζει ποιος είναι με ποιον είναι. Και με αυτή την έννοια οι κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα και οι σημερινοί είναι σημαντικές. Να θυμίσω μόνο στους ακροατές σας ότι έχουμε την πανλασιδιώτικη κινητοποίηση στις 28 του Μάρτη. Στο Σελινάρι, σωστά. Στο Σελινάρι. Έχουμε την στάση εργασίας στην Πανελλαδική της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, που θα συμμετέχουν και τα σωματεία των εργαζομένων. Δηλαδή εδώ η κυβέρνηση έχει μπλέξει άσχημα αν νομίζει ότι θα περάσει έτσι με φωτογραφίες, γελάκια, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θεμιστοκλέος και οι τοπικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Εδώ υπάρχει κίνημα, υπάρχουν εργαζόμενοι που σέβονται τον εαυτό τους, το ξαναλέω, που δεν θέλουμε να βάλουμε το χέρι στις τσέπες των ασθενών, και αυτό να το καταλάβουν καλά, ότι δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί, να το ξέρουν, γιατί ακριβώς όσο αυτοί παίρνουν μέτρα. Και τα μέτρα, κυρία Δουργεράκη, πλέον είναι και καταστατικά. Ήδη μας καταγγείλαν οι εργαζόμενοι από το Σύλλογο Εργαζομένων στο Λαφνί, σε κινητοποίηση που έγινε στη διοίκηση, στο γραφείο της διοίκησης, κάλεσε την αστυνομία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ πλέον... Γιατί πάτε στο Δαφνί, δεν είδατε τι έγινε στο Λασίθι με τον υπερδιοικητή που έπιασε από τα μαλλιά την άλλη από την Επιτροπή Υγείας της Ιεράπετρας? Και να σας θυμίσω το ΤΑΜΑΤ που φέρανε μέσα στο Παγνί όταν ήταν ο πρωθυπουργός που είχαν φέρει το ΤΑΜΑΤ. Δηλαδή εδώ αυτή η πολιτική πλέον του καρότου δεν περνάει. Τα τυράκια φαίνεται ότι έχουν στερέψει. Και εδώ πάμε στην λογική του αυταρχισμού και του μαστιγίου. Εμείς θα είμαστε στην πύλη και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τα δίκαια των ασθενών. Το τελευταίο που ρωτώ, αγκιοχειρουργικό ή αγκιοχειρουργικά σήμερα τα απογευματινά χειρουργία ή απογευματινό χειρουργείο δοκιμαστικά στο Πανεπιστημιακό? Οι πληροφορίες μας λένε 1 με 2 αγκιοχειρουργικά. Μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά μένει να το δούμε. Και ξέρετε κάτι, δεν έχουμε εμείς τίποτα με τον κόσμο που θέλει να χειρουργηθεί. Σαφέστατα. Είναι άλλο το ένα και είναι άλλο το άλλο. Με τον κόσμο έτσι η κινητοποίηση δεν γίνεται. Εμείς λέμε να υπάρχει 24ωρη λειτουργία, να υπάρχει βάρδιες, να αυξηθούν οι μισθοί μας και ο κόσμος να εξυπηρετείται δωρεάν. Τα έχει πληρώσει 4. Κοιτάξτε, κύριε Βρυσαλή, φαντάζομαι ότι μόνο όποιος θέλει για συγκεκριμένο λόγο να γυρίσει αλλιώς από μόνος του το νόμισμα θα το μεταφράσει διαφορετικά. Είναι σαφέστατο ότι δεν έχετε κάτι με τον κόσμο, με κανέναν από εμάς που μπορεί να έχουμε αυτή την επιλογή. Σαφέστατα. Γι' αυτό εμείς και το επόμενο διάστημα. Είπαμε ότι ακολουθούν δυναμικές κινητοποίησεις. Κυρία Χαλκιαδάκη, μία τελευταία κουβέντα μήπως θέλετε να πείτε? Όχι, εγώ θέλω να κλείσω με το ότι ακριβώς επειδή δεν είμαστε απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, ίσα εμείς παλεύουμε για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί άμεσα, γρήγορα και δωρεάν, με βάση τις δικές του τις ανάγκες και όχι με βάση τη σηκώνει το βαλάντιο του ή μέχρι που φτάνει η χρηματοδότηση των νοσοκομείων σήμερα. Για αυτό το λόγο σήμερα την κινητοποίηση καλέσαμε μαζί με το Σωματείο των Εργαζομένων του Παγνή και τον ίδιο τον κόσμο, τα σωματεία των εργαζομένων, φορείς, γιατί θέλουμε μαζί τους να το μπλοκάρουμε αυτό το μέτρο, μαζί τους θέλουμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό το μέτρο και για μας, αλλά κυρίως για αυτούς. Οπότε όλοι σήμερα, 12.30 ώρα στην πύλη του νοσοκομείου. Η εξέλιξη σαφέστατα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε και πώς θα αντιμετωπιστεί. Εγώ, κυρία Χαλκιαδάκη και κύριε Βρύσαλη, θα σας πω βεβαιότητα καλημέρα και θα σας καλημερίσω με την ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου. Καλημέρα σας, λοιπόν. Λέει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, καληνύχτα εσύ. Καλή τύχη στους μη προνομιούχους. Σε
άμεση εφαρμογή τίθεται το μέτρο των απογευματινών χειρουργείων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον Έλληνα πολίτη. Πρόφαση ή αποσυμφόρηση της λίστας αναμονής των προϊόν χειρουργείων και η αύξηση των απολαβών ορισμένων γιατρών του ΕΣΥ με τελικό σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών. Το μέτρο αυτό, λέει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου, αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι ανάγκη. Η συστηματική προσπάθεια εκφύλησης και οργανωμένης αποδόμησης ενός συστήματος υγείας, το οποίο εξ αρχής ιδρύθηκε για τη δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην υγεία, είναι πλέον ορατή. Όποιος έχει να πληρώσει δικαιούται γρηγορότερη πρόσβαση στο χειρουργείο από αυτόν που δεν έχει. Αποτέλεσμα, η νόμιμη δημιουργία ασθενών δύο ταχυτήτων με τις ευλογίες του κράτους. Ο Υπουργός μιλάει για λύση στο πρόβλημα της αναμονής προς χειρουργείο. Δεν πρόκειται για λύση θαύμα. Πρόκειται για ευθεία εκμετάλλευση των ήδη εξασθενημένων εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία, αφού καλούνται για υπερεργασία. Πρόκειται για μια απόπειρα διχασμού και κερδοφορίας, που σίγουρα θα αλλάξει τη μορφή του ΕΣΥ όπως το γνωρίζουμε. Είναι προάγγελος της εισχώρησης ιδιωτικού τρόπου σκέψης με ένα δημόσιο σύστημα. Σύντομα οι εμπλεκόμενοι γιατροί θα δείξουν προτίμηση στα απογευματινά κέρδη παρά τις επιβεβαιώσεις του Υπουργού για το αντίθετο. Η πρωινή εργασία θα περάσει σε δεύτερη μοίρα και ο δημόσιος χαρακτήρας των νοσοκομείων θα εξαφανιστεί. Η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών σημαίνει ιδιωτικοποίηση, όσο και αν ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο. Ως κατάφορη διάκριση έρχεται η απόφαση για ξεχωριστή νοσηλεία των ασθενών των απογευματινών χειρουργείων σε ξεχωριστούς θαλάμους, δημιουργώντας κλίμα άνισης διαχείρισης και φροντίδα εκλεκτών. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή ενώ προκύπτουν εύλογα πολλά ερωτήματα σχετικά με το σαφές πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης. Ποιες λίστες ασθενών θα εφαρμοστούν? Θα δοθεί προτεραιότητα στους ασθενείς που επί σειρά ετών περιμένουν να χειρουργηθούν ή δημιουργούνται νέες λίστες, έως ότου δημοσιευθεί η ενιαία λίστα χειρουργείου που υπόσχεται διαφάνεια? Ποιος θα αντιμετωπίσει τις πιθανές μετεγχειρητικές επιπλοκές στους απογευματινούς ασθενείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετεγχειρητική αποκατάσταση των ασθενών? Απαιτείται η συμβολή ιατρονοσηλευτικών ειδικοτήτων που δεν προβλέπονται στο εν λόγω μέτρο. Για τους γιατρούς της ΜΕΘ, τους καρδιολόγους, τους πνευμολόγους, πνευμονολόγους, τους ακτινολόγους που θα κληθούν να βοηθήσουν όπως κάνουν πάντα, πώς κοστολογείται η εργασία τους και τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την τσέπη των ασθενών? Πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι τεράστιες λίστες αναμονής που τόσο κόπτεται η κυβέρνηση να διορθώσει? Μπορεί τελικά το μέτρο αυτό, λέει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου, να λύσει το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού? Οι άμεσα εμπλεκόμενες ιατρικές ειδικότητες είναι οι αναισθησιολόγοι και οι χειρουργοί. Πώς το μέτρο αυτό θα προσκαλέσει τις υπόλοιπες βασικές ειδικότητες στα νοσοκομεία της χώρας? Το μέτρο αυτό συγκεντρώνει τους ασθενείς στα μεγάλα νοσοκομεία των κέντρων, με πλήρη απαξίωση των μικρότερων νοσοκομείων, εντείνει τις διαφορές στην πρόσβαση στην υγεία, αγνοεί την έκκληση των εργαζόμενων του ΕΣΥ για διάσωση όσων δύναται να διασωθούν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η προτεραιότητα συνεχίζει, έχει το κέρδος και όχι η ασφάλεια των ανθρώπων. Η προχειρότητα του εγχειρήματος είναι επικίνδυνη και πατά στα συντρίμμια του ήδη διαλυμένου από την κυβέρνηση ΕΣΥ. Ο δρόμος προς την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αγαθού της πρόσβασης στην υγεία έχει από καιρό ανοίξει και τίθεται σε εφαρμογή. Και με ολοκληρώνει, είμαστε κάθετα αντίθετοι στη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων για όλους αυτούς τους λόγους και απαιτούμε άμεσες κινήσεις διάσωσης των νοσοκομείων μας και όχι φανφάρες και νεωτερισμούς που απέχουν μίλια από την πραγματικότητα.